Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο της εκλογής ως Μητροπολίτης Βριούρου που είστε και σήμερα. Ναι, το διάστημα που ήμουν επίσκοπος βέβαια παρέμενα στην Θεσσαλονίκη από, από τις επιστροφές μου μέχρι της ευνηδίας εκλογής μου την οποία πληροφορήθηκε πριν ακόμα επικοινωνήσει μαζί μου το Πατριαρχείο από το Άγιο Όρος. Από εκεί πήρα ένα τηλέφωνο και μου λένε εξελέγεται η Μητροπολίτης Βριούρων. Ευτυχώς και ήξερα την ονομασία αυτής της Μητροπόλεως από την Χίο που είναι η καταγωγή μου και που κάναμε επισκέψεις στον Τσεσμέ, στα Βουρλά και στη Σμύρνη. Πήγα, ευχαρίστησα ασφαλώς τον Πατριάρχη και είπα θα πάω να δω τι θα βρω από την πρώτη ώρα. Τι βρήκατε λοιπόν? Και πήγα στη Μητρόπολη μου. Ξεκίνησα οδικός και όλα τα ταξίδια μου οδικός, ακόμη και για πρακτικούς λόγους, κουραστικό για μένα, αλλά γιατί όταν πήγε και δεν βρήκα τίποτε, έπρεπε να φτιάξω. Δεν βρήκατε τίποτα όμως? Τίποτα. Η εκκλησία καταστραμμένη, υπήρχε και υπάρχει ένα ναίδριο αφιερωμένο στον Αγενοκτάριο τον Βουλιώτη, μέσα στα Βουλά. Και χτύπησα την πόρτα της Δημάρχου, της τότε Δημάρχου. Με πολλή συγκίνηση με δέχτηκε. Και μάλιστα ανέλπιστα με έβγαλε στο μπαλκόνι και μου είπε να ευλογήσω τα Βουλά. Τη ρώτησα λοιπόν αν θα μπορούσε να μου παρακολουθεί αυτός ο ναός. Να τον φτιάξουμε και να τον λειτουργούμε. Ναι. Ήταν θετική. Ναι. Θετική, νόητη σημασία της λέξης. Πήρε απόφαση την οποία μπροστά μου υπέγραψε να μου παρακολουθεί. Όταν εστάλει όμως στην νομαρχία, η νομαρχία δεν ανέφερε τη λέξη εκκλησία και γι' αυτό είπε ευχαρίστως να δοθεί ως λατρευτικός χώρος. Όταν όμως ζήτησε να μου διευκρινίσουν τι εννοούσαν με τη λέξη λατρευτικός χώρος, μου είπαν ότι θα πηγαίνετε να κάνετε το σέρβις σας, θα μεταφέρετε τις εικόνες και ό,τι άλλα αντικείμενα έχετε που σας χρειάζονται για το σέρβις και μετά θα αποχωρείτε για να πάει κάποιο άλλο θρήσκευμα. Σας το δίδομε σαν λατρευτικό χώρο. Ναι. Αυτό είναι λίγο ότι με προβλημάτισε και ήθελα κάτι δικό μου να φτιάξω. Με τη βοήθεια του Θεού το πέτυχα. Ναι. Αγοράστηκε ένα ακίνητο στη Σκάλα των Βουρλών, ακίνητο νεόκτιστο, ακατοίκητο, το οποίο μετέτρεψα εγώ το ισόγειο σε ναό στο όνομα της Πανεγίας και των δύο νεομαρτύρων Νεκταρίου και Μιχαήλ και στον πάνω όροφο το γραφείο μου και δύο υπνοδωμάτια, ένα για μένα και ένα για τον εκάστοτε ιερέα. Και λειτουργεί αυτό τακτικότατα. Ο ιερεύς που με την άδεια του Πατριαρχείου εχειροτώνησε είχε καταγωγή από τον
πατέρα του από τα Βουλά, αλλά οι σπουδές του ήταν τελείως άσχετοι προς την θεολογία και την επιστήμη. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου της αστρονομίας. Αυτόν αχειροτώνησε. Μένει μονίμως στην Αθήνα και με την πρεσβυτέρα του, αφιλοκερδός προς τιμήν του, κάνει κάθε μήνα ταξίδι στα Βουλά, ενοικιάζει από την Σμύρνη αυτοκίνητο, λειτουργεί, παραμένει περίπου μία εβδομάδα εκεί και επιστρέφει. Εγώ, όταν κατεβαίνω κάτω, κόψω